Φίλε και φίλοι, συντρόφισε και σύντροφοι, παρουσιάζουμε σήμερα το δοκίμιο ιστορία του ΚΚΕ 1918-1949. Η ενασχόληση του ΚΚΕ με την ιστορία του έχει δεχτεί πολλαπλέ επιθέσει από αυτούς, αλλά και οπορτουνιστέ ιστοριογράφου στο όνομα τη αντικειμενικότητα. Εμεί θεωρούμε ότι δεν μπορεί να υπάρξει αντικειμενική ιστοριογραφία αν δεν ξεκινά από το αντικειμενικό γεγονός ότι η, ιστορία, ότι η κοινωνία είναι ταξικά χωρισμένη. Υπό αυτό το πρίσμα, η μελέτη της ιστορίας από το ΚΚΕ είναι αντικειμενική, όχι επειδή στέκεται υπεράνω των ταξικών αντιθέσεων, αλλά γιατί αφενός είναι επιστημονική και γιατί αφετέρου προσανατολίζεται από τα αντικειμενικά συμφέροντα τη συντριπτικής πλειοψηφίας της κοινωνίας. Μάλιστα, θεωρούμε ότι κάθε κομμουνιστικό κόμμα έχει χρέο να διαθέτει δυνάμει για την επιστημονική ανάλυση ιστορία των ταξικών αγώνων, δηλαδή για την εξέταση τη συμπυκνωμένη πείρα τη ταξική πάλη. Ειδικότερα σήμερα, έπειτα από την αντεπανάσταση του 1989-1991 και το παγκόσμιο πισωγύρισμα του Διεθνού Κομμουνιστικού Κινήματο η ανασυγκρότηση και η αντεπίθεσή του δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί μακριά από τον αναστοχασμό της ιστορίας του, από την απαιτήμηση της θετικής και της αρνητικής του πείρας. Όπως επίσης και η ιστοριογραφία δεν μπορεί παρά να συγκαταλέγει στα κριτήριά της και τις μακροπρόθεσμες συνέπειες θετικές και αρνητικές της μιας ή της άλλης ιστορικής επιλογής. Όσον αφορά την εξέταση της περίοδου 1918-1949 θεωρήθηκε σημαντική συνολικότερη κατανόηση μιας μακράς ιστορικής περίοδου, αποτέλεσμα της οποίας υπήρξε η γέννηση του Διεθνούς Κομμουνιστικού Κινήματος και η ίδρυση του κόμματός μας επιγραμματικά στον Α1 τόμο του δοκιμίου εξετάζεται το πέρασμα από τη φεουδαρχία στον καπιταλισμό των αναπτυγμένων καπιταλιστικά χωρών, η διαμόρφωση του διεθνούς εργατικού, συνδικαλιστικού και σοσιαλιστικού κινήματος και η εμφάνιση του επιστημονικού σοσιαλισμού, οι σχέσεις παραγωγής στην Ύστερη Οθωμανική Αυτοκρατορία, το διεθνές και εσωτερικό, οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον, μέσα στο οποίο ξέσπασε η Επανάσταση του 1821, οι κινητήριες κοινωνικές ταξικές της δυνάμεις και ο αστικός εθνικοαπελευθερωτικός της χαρακτήρας, η μορφή του αστικού κράτους που διαμόρφωσε. Τέλος, ο τόμος κλείνει με αναφορά στην ιστορία του ελληνικού εργατικού, σοσιαλιστικού και συνδικαλιστικού κινήματος πριν από την ίδρυση του ΣΕΚΕ, όπως ονομαζόταν το ΚΚΕ το 1924. Στον τόμο Α2 γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην ίδρυση του ΣΕΚΕ, γεγονός που αποτέλεσε το για την ελληνική κοινωνία και σταθμό στην ανάπτυξη της ταξικής πάλης στη χώρα μας. Για πρώτη φορά στην ελληνική κοινωνία εμφανίστηκε κόμμα που διακήρυνται ότι σκοπός του είναι, πρώτον, πολιτική και οικονομική οργάνωση του προλεταριάτου σε ξεχωριστό κόμμα τάξεως για την κατάκτηση της πολιτικής εξουσίας και την δημοσιοποίηση των μέσων της παραγωγής και ανταλλαγής, δηλαδή τη μεταβολή της κεφαλαιοκρατικής κοινωνίας εις κοινωνία κολεκτιβίστικη ή κομμουνιστική και δεύτερον, διεθνή συνεννόησης και δράσης των εργατών. Και προσέθεται, δεν δύναται ποτέ να συμμετάσχει και να ενισχύσει οποιαδήποτε κυβέρνηση τη αστική τάξεω και αποκρούει κάθε απόπειρα να απομακρύνει έως του από την πάλη των τάξεων με σκοπό να διευκολυνθεί η προσέγγιση των εργατών με τα αστικά κόμματα. Στον ίδιο τόμο δίνεται ιδιαίτερο βάρο στι σημαντικέ ιδεολογικέ πολιτικέ μάχε που δόθηκαν στο εσωτερικό του κόμματο για την επικράτηση τη επαναστατική γραμμή, για την προσχώρησή του στην κομμουνιστική διεθνή στην απαράμιλα ηρωική δράση του κόμματος στο Μεσοπόλεμο, σε συνθήκες υπέρμετρης αστικής καταστολής και σε καιρούς που οι θυσίες των κομμουνιστών έμοιαζαν να μην πιάνουν τόπο. Η παραπάνω δράση τοποθετείται σε διάλογο με τις κοινωνικές οικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα και διεθνώς και με την πορεία και τις επεξεργασίες του διεθνούς κομμουνιστικού κινήματος. Ιδιαίτερα στεκόμαστε στην ανάπτυξη του ελληνικού καπιταλισμού κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου όπως αυτή πιστοποιείται <coughs> συγγνώμη, από τη σύμφυση βιομηχανικού, εμπορικού, τραπεζιτικού κεφαλαίου, από τη σημαντική αύξηση του ΑΕΠ, από τη συγκρότηση οργανώσεων των κεφαλαίων κρατών, από την εμπορευματοποίηση της αγροτικής παραγωγής και την παρέμβαση του κράτους για την καπιταλιστικοποίησή της. Η ανάλυση της καπιταλιστικής ανάπτυξης στο Μεσοπόλεμο είναι ιδιαίτερα σημαντική για την κατανόηση της ιστορίας του κόμματος και της στρατηγικής που διαμόρφωσε στη διάρκεια του και αργότερα, αφού η υποτίμησή της σε συνδυασμό με προβληματικές επεξεργασίες κομμουνιστικούς διεθνούς, ειδικότερα από τη δεκαετία του 1930 και έπειτα, εμπόδισαν τη διαμόρφωση μιας επαναστατικής στρατηγικής για την κατάκτηση της εργατικής εξουσίας, και βαθμία συνηγόρησαν στην υιοθέτηση στρατηγική που απαιτούσε τη διεξαγωγή μια αστικοδημοκρατική επανάσταση πριν από τη σοσιαλιστική, επικαλούμενη την καπιταλιστική υπανάπτυξη και τα εκτεταμένα φεουδαρχικά υπολείμματα. Η στρατηγική των Σταδίων, όπω ονομάστηκε, στηρίχθηκε στη στρατηγική των Πολσεβίκων μετά τη Ρώσικη Επανάσταση του 1905 ως και την αστική Ρώσικη Επανάσταση του Φλεβάριου του 1917. Όμω η συγκεκριμένη στρατηγική, στοχεύοντα την ανατροπή τη φεουδαρχική ή μη φεουδαρχική εξουσία στην Τζαρική Ρωσία, δεν ήταν ανταποκρινόταν στι συνθήκε που επικρατούσαν στην τότε καπιταλιστική Ελλάδα και πολύ περισσότερο δεν μπορεί να ισχύσει για τη σημερινή Ελλάδα, όπω ισχυρίζονται διάφορε οπορτουνιστικέ ομάδε που υιοθετούν μια παρόμοια στρατηγική ακόμα και σήμερα. Οι δύο επόμενοι τόμοι αφιερώνονται στη δεκαετία του 1940, οπότε σημαντικές λαϊκές μάζες της εργατικής τάξης και των φτωχών λαϊκών στρωμάτων εισέβαλαν στο προσκήνιο της ιστορίας και επιδίωξαν να διαμορφώσουν την τύχη τους. Η μεγάλη σημασία της περίοδου έγινε στο γεγονός ότι στη διάρκεια της διαμορφώθηκαν αντικειμενικές συνθήκες, ώστε ο υποκειμενικός παράγοντας, το επαναστατικό εργατικό κίνημα δηλαδή, υπό την καθοδήγηση του ΚΚΕ, να σχεδιάσει και να οργανώσει επαναστατική σοσιαλιστική εξέγερση με στόχο την κατάκτηση της εξουσίας. Πιο συγκεκριμένα, μετά την επιβολή της τριπλής φασιστικής κατοχής, οι κυριότερες δυνάμεις της αστικής τάξης και το πολιτικό τους προσωπικό έμειναν πιστές στη συμμαχία τους με τη Μεγάλη Βρετανία και πολλοί ακολούθησαν τον βασιλιά και τα βρετανικά στρατεύματα στο Λονδίνο και στο Κάιρο, όπου και εν τέλει εγκαταστάθηκε η εξόριστη αστική κυβέρνηση. Μια άλλη μερίδα αστών και του πολιτικού κόσμου παρέμεινε στη χώρα και συνεργάστηκε με τις δυνάμεις κατοχής, ενώ ένα τρίτο κομμάτι παρέμεινε επίσης αναμένοντας ένα μελλοντικό ευνοϊκότερο σχετισμό δύναμη. Στο σύνολό τους άφησαν το λαό έρμεο σε συνθήκες που χαρακτηρίζονταν από μια βίαιη προλεταριοποίηση των μεσαίων στρωμάτων και επομένως από το σπάσιμο των κοινωνικών ταξικών συμμαχιών της αστικής τάξης, αλλά και σε συνθήκες που ευρεία στρώματα της εργατικής τάξης και του φτωχού λαού ήρθαν αντιμέτωπα με το φάσμα της λιμοκτονίας. Μέσα λοιπόν σε αυτό το περιβάλλον, στην αντίπερα όχθη της ταξικής πάλης, αν και η κατοχή βρήκε το ΚΚΕ με ελάχιστε κομματικέ δυνάμει και αποδιοργανωμένο, το κόμμα μπόρεσε μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα να ανασυγκροτηθεί, και να δημιουργήσει κομματικές οργανώσεις στην εργατική τάξη, στη φτωχή αγροτιά, στα λαϊκά στρώματα των αυτοαπασχολούμενων και στη σπουδάζουσα νεολαία. Πρωτοστάτησε και ηγήθηκε στο μαζικό πολιτικό και στον ένοπλο εθνικό απελευθερωτικό αγώνα του ΕΑΜ, του ΕΛΑΣ, τη ΕΠΟΝ και των άλλων ΕΑΜΙΚΟΝ οργανώσεων, προσφέροντα αιματηρέ θυσίε. Αυτή η ανιδιοτελή στάση του, σε συνδυασμό με το ρόλο του Σοβιετικού λαού και στρατού, ιδιαίτερα μετά την νίκη του Στάλιγκραντ, έδωσαν στο Κουκουέ κύρος και επιρροή. Το κατέστησαν πολιτικά και οργανωτικά τη δύναμη με την ισχυρότερη επιρροή στι λαϊκέ δυνάμει τη Ελλάδα. Έτσι, οι δυνάμει του Κουκουέ και του ΕΑΜ Ελλά είχαν κατορθώσει πριν την αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων να απελευθερώσουν σημαντικό τμήμα τη χώρα, όπου άρχισαν να διαμορφώνονται λαογέννητοι θεσμοί διοίκηση, εκπαίδευση και δικαιοσύνη. Σε αυτή τη φάση, η αστική τάξη, εγχώρια και ξένη, είχε χάσει σημαντικές θέσεις στην οικονομία και στα όργανα εξουσίας, ενώ είχε απολέσει και τη στήριξη των εργατικών λαϊκών μαζών. Παρ' όλα αυτά, διατηρούσε ακόμα ορισμένε δυνάμεις καταστολής, όπως ο ΕΔΕΣ, τα Τάγματα Εσφαλείας και λοιπούς συνεργάτες των Γερμανών, αλλά και των Βρετανών. Γι' αυτό η αστική τάξη είχε πεντακάθαρο, ότι η ανασυγκρότηση και η θωράκιση του καπιταλιστικού συστήματος απαιτούσε φωτιά και σίδερο και πως η συμμαχία με το ΕΑΜ και το ΚΚΕ σε μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας ήταν μόνο μια κίνηση τακτικής έως ότου διαμορφωθούν εκείνες οι συνθήκες που θα επέτρεπαν με τη συμμετοχή των Βρετανών μια γενική επίθεση για την ανατροπή του διαμορφωμένου σχετισμού δύναμης. Το μόνο που θα μπορούσε να εμποδίσει τους αστικούς σχεδιασμούς ήταν μια επανάσταση για τη συντριβή της αστικής εξουσίας. Βέβαια, η νίκη μιας επανάστασης εξαρτάται από σειρά παραγόντων υποκειμενικών αλλά και αντικειμενικών, στους οποίους περιλαμβάνεται και ο περιφερειακός και ο διεθνής συσχετισμό των ταξικών δυνάμεων. Επίση, η νίκη μια επανάσταση εξαρτάται και από την επιλογή τη καταλληλότερη στιγμή για την εκδήλωση τη εξέγερση για την κατάκτηση τη εξουσία. Και αυτό γιατί η επαναστατική κατάσταση μπορεί να έχει διάρκεια κάποιων μηνών ή και χρόνων, αλλά δεν έχει πάντα την ίδια ένταση. Συγκεκριμένα στην περίοδο που αναφερόμαστε, επαναστατική κατάσταση υπήρχε από τους τελευταίους μήνες πριν την αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων έως και στις αρχές του 1946, οπότε συγκροτήθηκε ο Δημοκρατικός Στρατός. Αν και ο συσχετισμός ήταν δυσμενέστερος μετά τα Δεκεμβριανά, την παράδοση των όπλων και τα βήματα ανασυγκρότησης του αστικού κράτους. Οι βασικοί παράγοντε παρόλα αυτά που καθόριζαν τη συνέχιση τη επαναστατική κατάσταση ήταν οι ακόλουθοι. Πρώτον, οι μηχανισμοί καταστολή και πιο συγκεκριμένα ο στρατό ήταν ευάλωτοι, ειδικά έξω από τα αστικά κέντρα, ενώ στο εσωτερικό του καταγραφόταν ακόμα ισχυρή παρουσία μελών του ΚΟΚΟΕ και του ΕΑΜ. Δεύτερον, μέσα σε συνθήκε που κυριαρχούσαν οι διώξει και η αιματηρή τρομοκρατία είχε αρχίσει η ένοπλη αντίσταση χιλιάδων νεαμιτών και λασιτών καταδιωκόμενων, ενώ χιλιάδε άλλοι επιδίωκαν να εξοπλιστούν και ακόμα ευρύτερε μάζες θεωρούσαν μονόδρομο το νέο ένοπλο αγώνα. Τρίτον, η οργανωμένη δύναμη του ΕΑΜ και του ΚΚΕ παρέμεινε ιδιαίτερα μεγάλη, αν και μειωμένη μετά τη Βάρκιζα. Το ΚΚΕ κυριαρχούσε στο εργατικό και το αγροτικό κίνημα, στη νεολαία, ακόμα και στα αθλητικά σωματεία ενώ χιλιάδε πρώην Ελασίτε συμμετείχαν στου συλλόγου του Ελλά και έδιναν μαχητικό παρόν σε κάθε μαζική εκδήλωση. Η... Τέταρτον, η μεγάλη αστάθεια του αστικού πολιτικού συστήματο σε συνάρτηση με τι οξύτατε ενδοαστικέ αντιθέσει. Μια σχετική σταθερότητα επήλθε μόνο τους πρώτους μήνες του πρώτου μήνε του 1946 και μετά από στεναρή παρέμβαση του Βρετανικού παράγοντα. Με βάση τα προηγούμενα, το σημαντικότερο ζήτημα που τίθεται και κρίνεται στο δοκίμιο είναι ότι από το κόμμα δεν υπήρξε συλλογική εκτίμηση για την ύπαρξη επαναστατική κατάσταση, ούτε σχεδιάστηκε και οργανώθηκε η σοσιαλιστική επανάσταση. Αιτία ήταν ότι το ΚΚΕ στρατηγικά ήταν εγκλωβισμένο στη λαθεμένη του εκτίμηση για τον ελληνικό καπιταλισμό και στο στόχο τη συνεργασία με μερίδα των αστικών δυνάμεων για την ολοκλήρωση τη αστικοδημοκρατική επανάσταση. Το γεγονός αυτό εμπόδισε την επιδίωξη κατάληψης της εξουσίας μετά την αποχώρηση των Γερμανών και ενώ η αστική τάξη επεξεργαζόταν ήδη σχέδια καταστολής του εργατικού λαϊκού κινήματος. Αλλά και στη συνέχεια, μετά την ήττα στα Δεκεμβριανά, τον ερχομό του Ζαχαριάδη και τη σχετική ανασύνταξη του εργατικού λαϊκού κινήματος, η στρατηγική δεν μπορούσε να τολίστηκε στην επαναστατική εξέγερση για την κατάληψη της εξουσίας. Όπω έχουμε εκτιμήσει, το 7ο Συνέδριο του Κόμματο τον Οκτώβριο του 1945 δεν ανταποκρίθηκε στι απαιτήσει των συνθηκών ω προ την εκτίμηση τη γραμμή πάλι του ΚΚΕ κατά την κατοχή, ούτε προ την ανάγκη επεξεργασία τη πολιτική του για τι επερχόμενε συνθήκε. Και οι μετέπειτα ολομέλειε τη Κεντρική Επιτροπή δεν δείχνουν διόρθωση τη στρατηγική του κόμματο, αν και φαίνεται να προσανατολίζονται στον ένοπλο αγώνα. Ακόμα και η απόφαση της δεύτερης Ολομέλειας το Φλεβάρι του 1946, που θεωρείται και πράγματι είναι καθοριστική για τη στροφή προς τον ένοπλο αγώνα, δεν ανταποκρίθηκε στις ανάγκες ταξικής πάλης, αφού έβλεπε την αντάρτικη δράση ως μέσο πίεση για ομαλές δημοκρατικές εξελίξεις και την προοδευτική γεννήκευσή της μόνο σε περίπτωση που αυτές δεν θα επιτυχάνονταν. Αυτή η απόφαση είχε κατά βάση τη σύμφωνη γνώμη του Διεθνούς Κομμουνιστικού Κινήματος, το οποίο τη συνόδευε με τη συμβατή προ την παραπάνω θέση του και σύσαστη προ το ΚΚΕ να πάρει μέρο στι βουλευτικέ εκλογέ τη 31η Μάρτη 1946. Η ηγεσία του ΚΚΕ σωστά απέριψε τη συμμετοχή στι εκλογέ. Ο στην αντίληψη για τον ένοπλο αγώνα κυριάρχησε ο περιορισμένο και αμυντικό του χαρακτήρα και όχι ο γενικευμένα οργανωμένο επιθετικό ενάντια στην καπιταλιστική εξουσία. Ιστορικά δεν είναι με ακρίβεια διαρευνημένο και εξακριβωμένο αν η καθυστέρηση στη γενίκευση του ένοπλου αγώνα οφειλόταν κυρίω σε δισταγμό του κόμματο ή κυρίω σε δισταγμό των αδελφών Καπακάπα, πρώτα απ' όλα του κομμουνιστικού κόμματο των Πολσεβίκων. Ωστόσο, μια σειρά στοιχεία προσανατολίζουν στο συμπέρασμα ότι από το κόμμα υπήρχε ένα γενικός προσανατολισμός και ορισμένη προετοιμασία για λαϊκή εξέγερση στις αρχές του 1946, αν και οι μετέπειτα συζητήσεις στα κομματικά σώματα δείχνουν ότι δεν υπήρχε στο σύνολο του στελεχικού δυναμικού στέρεη υπεποίθηση αναφορικά με την αναγκαιότητα της ένοπλης πάλης. Από την πλευρά του Διεθνούς Κομμουνιστικού Κινήματος, ορισμένες ιστορικές πηγές δείχνουν ότι δεν ευνόησε την προοπτική της ένοπλης εξέγερση είναι εξηγήσιμη η αδυναμία τη Σοβιετική Ένωση να εγγυηθεί τη στρατιωτική σύνδεξη του ένοπλου αγώνα στην Ελλάδα, με δεδομένη τη στρατιωτική παρουσία τη Αγγλία και τι εκτιμήσει που υπήρχαν αναφορικά με το διεθνή συσχετισμό δύναμη. Ωστόσο, αυτό δεν δικαιώνει τι υποδείξει του Κουκουσέ στο Κουκουέ υπέρ τη Συμφωνία του Λιβάνου, με την οποία αναγνώρισε την εξόριστη αστική κυβέρνηση. Η παίκτη συμμετοχή στην κυβέρνηση Εθνική Ενότητα με τη Συμφωνία τη Βάρκηζα και η παίκτη συμμετοχή στι εκλογέ του 1946. Ήταν υποδείξει εναρμονισμένε με την γενικότερη στρατηγική του αντιφασιστικού μετώπου, όπω είχε διαμορφωθεί και προωθούνταν σε μια σειρά ευρωπαϊκέ χώρε με τη συμμετοχή κομμουνιστικών κομμάτων στι αστικέ μεταπολεμικέ κυβερνήσει. Συνολικά, εκτιμούμε ότι ο καθοδηγητικό πυρήνα του ΚΚΕ προσανατολιζόταν σε δυναμική αναμέτρηση με τον ταξικό αντίπαλο, δίχως όμως να έχει ξεκάθαρη στρατηγική επαναστατικής κατάκτησης εξουσίας, ενώ εξαρτούσε την υλοποίηση του σχεδίου του από τη σύμφωνη θέση του Διεθνούς Κομμουνιστικού Κινήματος, αλλά και από την πολεμική βοήθεια του τελευταίου. Το ΚΚΕ σωστά επέλεξε τον ενόπλο αγώνα και όχι την υποταγή, αλλά η στρατηγική του αδυναμία, εμπόδισε την έγκαιρη μετατροπή του Ελλάς σε επαναστατικό εργατικό στρατό, την, απο... την, αποφασιστική επιλογή της κατάλληλης στιγμής για σύγκρουση κατάληψη της Αθήνας, στηριζόμενο στον εσωτερικό συσχετισμό, στον οποίο καταγραφόνταν και οι ένοπλες δυνάμεις που διέθετε ή πηρέαζε. Οι ανασταλτικές παρεμβάσεις του Διεθνούς Κομμουνιστικού Κινήματος δεν αναιρούν την παραπάνω εκτίμηση. Άλλωστε, μια ευνοϊκή εξέλιξη του επαναστατικού αγώνα στην Ελλάδα μπορούσε να προκαλέσει και την πιο ανάμεση στήριξή του από το διεθνές κομμουνιστικό κίνημα, ώστε να έχει θελικά, τελικά θετική έκβαση. Υπάρχουν τέτοια ιστορικά παραδείγματα, όπως στην Κίνα και στην Κούβα. Εξάλλου, η αξιοποίηση των συνθήκων επαναστατικής κατάστασης για την ανατροπή της καπιταλιστικής εξουσίας, τόσο στην Ελλάδα όσο και όπου αλλού διαμορφώθηκε τέτοια επαναστατική κατάσταση, ήταν προϋπόθεση για μια ριζική αλλαγή του διεθνού συσχετισμού δυνάμεων στα Βαλκάνια, στην Ευρώπη και παγκόσμια. Αυτή η γραμμή θα ενίσχυε περισσότερο τη διεθνή υπόσταση της Σοβιετικής Ένωσης απέναντι στον ψυχρό πόλεμο, στο ενδεχόμενο νέου θερμού πολέμου, θα συντελούσε στην αποτελεσματική της υποστήριξη και στην έμπρακτη αντιμετώπιση του οπορτουνισμού στο διεθνές κομμουνιστικό κίνημα. Στο αντίθετο, οδηγούσε εξ αντικειμένου η στρατηγική τη συμμετοχή των κομμουνιστικών κομμάτων στι αστικέ κυβερνήσει πριν, στη διάρκεια και μετά το Β. Παγκόσμιο Πόλεμο. Με βάση τα προηγούμενα, αναδεικνύεται η μεγάλη σημασία που διαδραμάτισε η στρατηγική στην έκβαση τη ταξική πάλη στη χώρα μα και διεθνώ. Το πρόβλημα στρατηγική έχει τη γυρίζα του κυρίω στη δεκαετία του 1930. Με καθοριστικέ τι αποφάσει τη 6η Ολομέλεια του 1934 και του 7ου συνεδρίου τη ΚΑΠΑ του 1935, αλλά και στη συνέχεια την ίδια χρονιά του 6ου συνεδρίου του κόμματό μα. Σε αυτή την περίοδο διαφαίνονταν τα σύννεφα ενός γενικευμένου υπεραλιστικού πολέμου ενώ δεν υπήρχε ουσιαστική αναζωγόνηση από τη διεθνή καπιταλιστική-οικονομική κρίση που εκδηλώθηκε το 1929. Στο δε εσωτερικό τη χώρα μα υπήρξε όξυνση τη ταξική πάλη, όπω φανερώθηκε και το Μάη του 1936 με τα γεγονότα στη Θεσσαλονίκη και αλλού. Στι προγραμματικού χαρακτήρα αποφάσεις των προαναφερθέντων οργάνων και σωμάτων, παρεμβλήθηκε αρχικά η σταδιοποίηση τη επαναστατική διαδικασία και στη συνέχεια με τη μία ή την άλλη μορφή ένας κυβερνητικός στόχος πριν από τη Σοσιαλιστική Επανάσταση, αν και τα διάφορα σχέδια δεν έπαιρναν τη μορφή ποτέ τελικού προγράμματος, προφανώς και λόγω της διαπάλης που υπήρχε τόσο στο κόμμα όσο και στο διεθνές κομμουνιστικό κίνημα. Όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και μεταγενέσσερα, ουσιαστικά κυριαρχούσε αυτή η σταδιοποίηση στη στρατηγική του κόμματο, καθώ και ένα μεταρρυθμιστικό, μετα... μεταβατικό κυβερνητικό στόχο, που αποδυνάμωνε και απενεργοποίησε το διακηρυγμένο στόχο της Σοσιαλιστικής Επανάστασης, οδηγούσε σε πολιτική συμμαχία με αστικές πολιτικές δυνάμεις. Αντικειμενικά, η διαμόρφωση στρατηγικής συνδέεται και με την πορεία της Κομμουνιστικής Διεθνούς, της οποίας το ΚΚΕ υπήρξε μέλος ως το 1943, οπότε αυτοδιαλύθηκε. Η Κομμουνιστική Διεθνή συνδρήθηκε το 1919, σε συνθήκε Ευρωπαϊκή Επαναστατική Ανόδου, μετά την οικηφόρα Οκτωβριανή Σοσιαλιστική Επανάσταση στη Ρωσία και ενώ εκδηλωνόταν Προλεταριακή Επανάσταση στη Γερμανία και επαναστατική κατάσταση σε μια σειρά άλλε χώρε τη Ευρώπη. Μετά την ήττα των επαναστάσεων σε Γερμανία και Ουγγαρία, το ζήτημα μεταρρύθμιση-επανάσταση, κομβικό στη διαπάλλη του επαναστατικού εργατικού κινήματο με τον οπορτουνισμό και τον συμβιβασμό επανήλθε πιέζοντας τα κόμματα που είχαν ενταχθεί στην κομμουνιστική διεθνή και ειδικότερα όσα δεν είχαν αποβάλει από το εσωτερικό τους σοσιαλοδημοκρατικές δυνάμεις. Σε αυτό συντελούσαν οι γενικότεροι αρνητικοί συσχετισμοί στο εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, το Τρίτο Συνέδριο της Κομμουνιστικής Διεθνούς το 1921 επιχείρησε να βελτιώσει την παρέμβαση των κομμουνιστών σε ανώριμες εργατικές δυνάμεις, ρίχνοντα το σύνθημα ανάμεσα στις μάζες και τη γραμμή του ενιαίου εργατικού μετόπου που θα βοηθούσε σε μη επαναστατικέ πλέον συνθήκε την κοινή δράση εργατών επηρεαζόμενων από διαφορετικέ ρεφορμιστικέ πολιτικέ και συνδικαλιστικέ οργανώσει όπω ήταν η Δεύτερη Διεθνή, η Διόμιση Διεθνή, η Συνδικαλιστική Διεθνή στο Άμστερνταμ και άλλε. Ο Λένιν έβλεπε την πολιτική του ενιαίου εργατικού μετόπου να αφορά περιορισμένου οικονομικού και πολιτικού στόχου, ώστε τα κόμματα τμήματα της ΚΔ, ωστόσο άλλα τμήματα κόμματα της ΚΔ το αντιμετώπιζαν ως απαρχή της διαμόρφωσης μιας εργατικής κυβέρνησης σε συνεργασία με τους σχελοδημοκράτες, παρά το ρόλο των τελευταίων στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, οπότε πρόδωσαν την εργατική τάξη και τάχθηκαν με την αστική τάξη στο όνομα της υπεράσπισης πατρίδας. Η απόφαση του Τέταρτου Συνεδρίου της Κομμουνιστικής Διεθνούς το 1922 σκιαγράψε πέντε πιθανούς τύπους εργατικών κυβερνήσεων. Απέκλεισε τη συμμετοχή των κομμουνιστών σε μια φιλελεύθερη εργατική ή μια σοσιαλοδημοκρατική κυβέρνηση, αλλά δεχόταν την πιθανότητα συμμετοχής του σε μια εργατοαγροτική ή εργατική κυβέρνηση που δεν θα ήταν ακόμα σοσιαλιστική εξουσία. Συνολικότερα, στα επόμενα συνέδρια τη Διεθνού. Μέσα από μια αντιφατική πορεία εναλλαγών στη στάση απέναντι στη σοσιαλοδημοκρατία, σταδιακά δυνάτιζε το μέτωπο απέναντί τη, αν και αυτή είχε πλέον διαμορφωθεί ω πολιτική δύναμη τη αστική εξουσία, η οποία μάλιστα πρωτοστατούσε στην καταστολή των σοσιαλιστικών επαναστάσεων. Γενικότερα, εκτιμούμε ότι στον προσδιορισμό του χαρακτήρα τη επανάσταση στι επεξεργασίε τη κομμουνιστική διεθνού, υποτιμήθηκε ο χαρακτήρα τη εποχή που εγκαινίεσε η Οκτωβιανή Επανάσταση ως εποχής μετάβασης από τον καπιταλισμό στον σοσιαλισμό και η διαμόρφωση στρατηγικής συνδέθηκε με το επίπεδο της καπιταλιστικής ανάπτυξης της κάθε χώρας και με τον πολιτικό συσχετισμό δυνάμεων. Οι αιτίε αυτή τη υποτίμηση, όπω επίση και οι αιτίε παρέκκληση από την επαναστατική πύρα των Πολσεβίκων, απαιτούν περισσότερη μελέτη. Ένα είναι όμω σίγουρο. Ο κίνδυνο παρέκκληση σε ένα μεταρρυθμιστικό στόχο δηλαδή στην υιοθέτηση μια στρατηγική που αποσκοπεί στη συμμετοχή των κομμουνιστών στην αστική κυβέρνηση και διαχείριση, είναι υπαρκτό ακόμα και αν έχει προηγηθεί σαφή επαναστατική υπεξεργασία. Αυτό ο κίνδυνο ενισχύεται σε απότομε αλλαγέ των οικονομικών και πολιτικών συνθήκων, όπω είναι η οικονομική κρίση, η αναστολή λειτουργιών αστική κοινοβουλευτική δημοκρατία, ο πόλεμο κτλ. Σοβαρό παράγοντα πίεση αποτελεί και η περιορισμένη επίδραση των κομμουνιστών στα εργατικά σωματεία. Εκ των πραγμάτων, η διατήρηση τη επαναστατική στρατηγική και η προώθησή τη ω γραμμή πάλι σε μαζικέ οργανώσει εργατική τάξη και των λαϊκών στρωμάτων με δυσμενή συσχετισμό έχει αποδειχθεί δύσκολη υπόθεση με κίνδυνο κυρίω δεξιά παρέκκληση αλλά και αριστερή. Με αυτή την έννοια, κανένα κομμουνιστικό κόμμα, όσο έμπειρο και αν είναι, δεν μπορεί να εφησυχάζει. Παράλληλα, η όποια κριτική στην Κομμουνιστική Διεθνή δεν αναιρεί σε καμιά περίπτωση την ευθύνη κάθε Κομμουνιστικού Κόμματο χωριστά για την πορεία του επαναστατικού κινήματο στη χώρα του. Εξάλλου, το κόμμα μα, στι συνθήκε τη δική του πορεία ίδρυση, ανάπτυξη και ορίμανση, ωφελήθηκε από την ένταξή του στην Κομμουνιστική Διεθνή. Η Κομμουνιστική Διεθνή το βοήθησε να συγκροτηθεί σε Κομμουνιστικό Κόμμα με ανάλογε αρχέ λειτουργία. Να αντιμετωπίσει τη λειτουργία φρεξιονιστικών τάσεων, να δράσει σε μάζε ανώριμε ω προ την ταξική του θέση και το γενικό συμφέρον του. Σε τελευταία ανάλυση, ήταν θέμα οριμότητα και ικανότητα του ίδιου του δικού μα κόμματο να αποφύγει θεμελιακά λάθη στρατηγική στην κρίσιμη περίοδο τη δεκαετία του 1940. Για εμά, λοιπόν, η αναγκαιότητα διεθνού οργάνωση του επαναστατικού εργατικού κινήματο πηγάζει από το διεθνή χαρακτήρα τη ταξική πάλη. Το ζήτημα της ιδεολογικής ενότητας και της επαναστατικής στρατηγικής είναι καθήκον του κάθε κομμουνιστικού κόμματος ακόμα και σήμερα. Ο δε βαθμός πρόθεσής της είναι το μεγάλο ζητούμενο στις δικές μας μέρες. Κλείνοντας, με αφορμή το δοκίμιο και όχι μόνο, οξύνεται καθημερινά η επίθεση που δέχεται το κόμμα μας για την ιστορία του. Η επίθεση εκφράζεται κυρίως από δύο ρεύματα, το αστικό αντικομμουνιστικό και το πορτουνιστικό, με τις διάφορες αποχρώσεις τους. Και τα δύο ρεύματα διαστρεβλώνουν και ιστορικά και γονότα και τις θέσεις του κόμματος, ενώ αξιοποιούν, κυρίως οι οπορτουνιστές, αντιφάσεις στρατηγικής του κόμματος στο παρελθόν. Η κύρια επιδίωξη του αντικομουνισμού είναι το τσάκισμα της ταξικής πάλης. Η επιδίωξη είναι κοινή, είτε η επίθεση γίνεται από φασιστικές δυνάμεις, είτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και θιασότες του εξυγχρονισμένου αστικού πολιτικού συστήματος, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται και το μεγαλύτερο τμήμα των οπορτουνιστών. Βασικό στόχος τους είναι η επίθεση στην ένοπλη ταξική πάλη και στη δικτακτορία του προελεταριάτου, η οποία συνοδεύεται άλλοτε από εθνικισμό και ρατσισμό και άλλοτε από τον κοσμοπολιτισμό του κεφαλαίου και το ιδεολόγημα της εθνικής ενότητας. Ειδικότερα, μέρος του οπορτουνισμού εμφανίζεται θεματοφύλακα θεματοφύλακας ιστορίας του Κουκουέ και ιδιαίτερα της στρατηγικής κομμουνιστικής διεθνούς. Η βασική άξονες στους οποίους κινείται η κριτική του οπορτουνισμού είναι οι ακόλουθοι. Πρώτον, υποστηρίζουν ότι το ΚΚΕ ξαναγράφει την ιστορία του για να δικαιώσει τη σημερινή σεκταριστική στρατηγική του και έτσι οδηγείται στο να μηδενίζει το παρελθόν, να θεωρεί λάθος τα 75 χρόνια της εκατοντάχρονης ιστορίας του και σωστά μόνο τα 25 τελευταία χρόνια, διαγράφοντας έτσι τους αγώνες και τις θυσίες ενός αιώνα. Αντιστρέφουν έτσι τη σχέση πολιτικού συμπεράσματο και ιστορική εκτίμηση. Στην πραγματικότητα, η ίδια ιστορική μελέτη οδηγεί στα στρατηγικά συμπεράσματα που αποτυπώνονται στο πρόγραμμά μα και όχι το αντίθετο. Δεύτερη θέση των οπορτουνιστών είναι να πολεμούν την προσπάθεια που κάνει το κόμμα μα να μελετήσει και να βγάλει συμπεράσματα από τα λάθη και τι αδυναμίε στη στρατηγική του Διεθνού Κομμουνιστικού Κινήματο. Ισχυριζόμενοι ότι η στρατηγική του ΙΣΚΑΠΑ ΔΕΛΤΑ δικαιώθηκε γιατί νίκησε η σοσιαλιστική εξουσία σε μια σειρά κράτη, γιατί υπήρξε η αντιφασιστική νίκη, γιατί μη δημιουργήθηκαν μεγάλα κινήματα όπω το ΕΑΜ. Έτσι, διαστρεβλώνουν την πραγματικότητα σε σχέση με την ανάπτυξη των ένοπλων αντιφασιστικών κινημάτων, τη σχέση του με τα κομμουνιστικά κόμματα ή και με τον κόκκινο στρατό αποκρύπτουν συνειδητά ότι η διαμόρφωση ένοπλου απελευθερωτικού κινήματο υπό την ηγεσία του Κομμουνιστικού Κόμματο δεν πήρε την ίδια έκταση σε όλε τι χώρε όπου τα κομμουνιστικά κόμματα ακολούθησαν τη στρατηγική του αντιφασιστικού μετόπου. Κάνουν συστηματική προσπάθεια να αποκόψουν τα προβλήματα στη στρατηγική του κόμματό μα και του συμβασμού στου οποίου προχώρησε με τι αστικέ πολιτικέ δυνάμει, και τα παρουσιάζουν ως αποκλειστικά λάθη προσώπων ή ηγεσιών ή λάθη στην εκτίμηση του συσχετισμού δυνάμεων. Την αδυναμία αξιοποίηση επαναστατική κατάσταση σε χώρε τη Ευρώπη τη δικαιολογούν ω υπεράσπιση τη Σοβιετική Ένωση και του Σοσιαλισμού. Έτσι, κρύβουν ότι, ότι η πιο συνεπή υπεράσπιση τη Σοβιετική Ένωση θα ήταν η πάλι για την νίκη τη εργατική εξουσία και του σοσιαλισμού σε κάθε χώρα ξεχωριστά. Σε αυτό το καθήκον συνίσταται η ξεχωριστή ευθύνη κάθε κομμουνιστικό κόμματο στη χώρα του. Ε, με παρόμοιο μηχανιστικό τρόπο αντιμετωπίζουν και τις αιτίε της αντεπανάστασης του 1989-1991. Άλλοι, εντοπίζοντα εντοπίζοντας τις αιτίε μόνο μετά το θάνατο του Στάλιν, άλλοι νωρίτερα ή αργότερα, παραβλέποντα τη διαπάλη και τα προβλήματα στην πολιτική του Κομμουνιστικού Κόμματος της Σοβιετικής Ένωσης και της Σοβιετικής Εξουσίας. Παραβλέπουν, για παράδειγμα, ότι το 20ο συνέδριο αποτέλεσε ένα σημείο στροφή επικράτηση του οπορτουνισμού, που προφανώ είχε βαθύτερο οικονομικό-κοινωνικό υπόβαθρο και ήρθε ω αποτέλεσμα τη θεωρητική και πολιτική αδυναμίας των πιο συνεπών επαναστατικών θέσεων μέσα στο Κομμουνιστικό Κόμμα τη Σοβιετική Ένωση. Οι απόψει αυτέ θεωρούν δικαιωμένη τη στρατηγική των σταδίων, παρά το γεγονό ότι αποτέλεσε αιτία για τραγικέ ήττε του κομμουνιστικού κινήματο. Ενώ σήμερα αναφέρονται στην ανάγκη μεταβατικών κυβερνήσεων και προγραμμάτων που τα εμφανίζουν ω τακτική. Πυρήνα αυτή τη στρατηγική είναι ότι στι σημερινέ συνθήκε συσχετισμού δυνάμεων η προσέγγιση του επαναστατικού στρατηγικού στόχου μπορεί να γίνει με την προώθηση ενδιάμεσων μεταβατικών κυβερνητικών στόχων, παραδείγματο χάρη μια αριστερή αντιμονοπολιακή κυβέρνηση με βάση το σημερινό βαθμό συνείδηση των εργατικών και λαϊκών μαζών. Με αυτόν τον τρόπο παρακάμπτουν τη λενιστική θεωρητική θέση για τον αντικειμενικό χαρακτήρα τη επαναστατική κατάσταση και επιχειρούν να καταστήσουν τις ριζοσπαστικέ δυνάμεις υποχείριο των αστικών πολιτικών. Στην πράξη αυτή η πολιτική αναπαράγει τον αρνητικό συσχετισμό, ενώ δεν βοηθά στην ανάπτυξη του υποκειμενικού παράγοντα, αφού τον συνηθίζει σε συνθήκες ενσωμάτωσης. Αντί να βοηθάει τις εργατικές λαϊκές μάζες στο να εκπαιδεύονται και να οριμάζουν μέσα από την πύρα των ταξικών αγώνων σε όλα τα επίπεδα, οικονομικό και πολιτικό, τις εγκλωβίζει στην τοπική αναζήτηση κοινοβουλευτικών, κυβερνητικών λύσεων. Μέσα στο σύστημα, στο όνομα του εφικτού και στο τέλος της απογοητεύει και της αποδιοργανώνει. Όλα τα προηγούμενα σύντροφισες και σύντροφοι φίλες και φίλοι δείχνουν ότι οι διαμάχες για την ιστορία αντανακλούν τις αντιμαχόμενες θέσεις των αντίπαλων πλευρών της ταξικής πάλι σήμερα, ότι δεν αποτελούν συγκρούσεις μόνο για το ιστορικό παρελθόν, αλλά αναπόσπαστο μέρο τη ιδεολογική πολιτική διαπάλυση στο σήμερα και επομένω τη πορεία τη ταξική πάλι στο μέλλον. Γι' αυτό κάθε μέλο και φίλο τη ΚΝΕ, κάθε ριζοσπάστη νέο, είναι απαραίτητο να διαβάσει το δοκίμιο, να μάθει για τι βαθιέ ρίζε τη ταξική πάλι στη χώρα μα και διεθνώ, να διδαχθεί από πρότυπα αγωνιστών και σημαντικών αγώνων, να αντλήσει ιστορικά παραδείγματα και επιχειρήματα ενάντια στη σημερινή μυρολατρεία και σημειωμένε απαιτήσει να αποκομίσει χρήσιμα συμπεράσματα για τις αιτίε υποχώρηση του κομμουνιστικού κινήματος και για κατακαθήκοντα που απαιτεί η ανασύνταξή του, να διαμορφώσει επιχειρήματα υπέρ μιας σύγχρονης επαναστατικής στρατηγικής και υπέρ της ανόδου του εργατικού και του κομμουνιστικού κινήματος. Αυτή θα είναι και η σημαντικότερη και έμπρακτη τιμή στα 100 χρόνια αγώνων και θυσιών του ΚΚΕ που συμπληρώθηκαν πέρυσι.